Γεια σας, παιδιά! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα θέατρο για τις φιγούρες μας. Θα χρειαστούμε λοιπόν 2 κουτιά από πίτσα, ένα κοπίδι, ένα ψαλίδι, αλευρόκολλα, πινέλα, χρώματα, διπλόκαρφα, ένα ξύλο ή 2-3 ξύλα μάλλον, ύφασμα, μανταλάκια, εφημερίδες και ένα σίδερο. Για να σιδερώσουμε λίγο το υφασμά μας. Προσοχή όμως, μόνο οι μεγάλοι μπορούν να σιδερώσουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κουτί από μεγάλη πίτσα. Νόστιμη είναι. Ή κουτί από μικρή πίτσα. Έσκασα. Αφού την έφαγες όλη, δεν άφησες τίποτα. Ας δούμε λοιπόν κάποια θέατρα για να εμπνευστούμε. Αυτή είναι η όπερα Γκαρνιέ που βρίσκεται στο Παρίσι. Την οροφή τη ζωγράφισε ο Ρώσος ζωγράφος Μαρκ Σαγκάλ το 1964. Εδώ βλέπουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Παρατηρούμε λίγο περισσότερο την αυλαία και την αψίδα που υπάρχει από πάνω. Αυτό ονομάζεται αψίδα προσκηνίου. Μια άλλη αψίδα προσκηνίου. Μοιάζει με αυτήν που είδαμε προηγουμένως. Δεν είναι όμως η ίδια. Σε ποιο θέατρο να ανήκει άραγε? Ανήκει στο θέατρο Απόλλων. Πού βρίσκεται το θέατρο Απόλλων? Βρίσκεται στη Σύρο. Πάμε λοιπόν. Δεν μοιάζει να είναι πολύ μακριά. Φύγαμε. Πάμε από τη Σάμο στη Σύρο. Φτάσαμε ήδη στη Σύρο. Α, κοίτα, το θέατρο Απόλλων. Ας ξεκινήσουμε την κατασκευή μας. Παίρνουμε λοιπόν ένα κουτί από πίτσα και σχεδιάζουμε ένα τετράγωνο πάνω στο καπάκι του. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε 2 καμπύλες, έτσι όπως βλέπετε. Αφαιρούμε το σχεδιασμένο κομμάτι με το κοπίδι. Εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθεια κάποιου μεγάλου για να χρησιμοποιήσουμε το κοπίδι. Σε περίπτωση που δεν έχετε κουτιά από πίτσα, μπορείτε πολύ εύκολα να τα κατασκευάσετε με χαρτόκουτα ή με κουτιά από παπούτσια που σας έχουν περισσέψει. Πρέπει όμως τα 2 κουτιά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι ακριβώς τα ίδια. Παίρνουμε το δεύτερο κουτί πίτσας και το τοποθετούμε αντικριστά, όπως ακριβώς βλέπετε στην εικόνα. Στερεώνουμε τα 2 κουτιά με μανταλάκια για να μπορούμε να δουλέψουμε και στη συνέχεια κάνουμε τρύπες με τις οδοντογλυφίδες στα σημεία που θέλουμε να τα ενώσουμε. Περνάμε τα διπλόκαρφα, κόβουμε την εφημερίδα σε κομμάτια και θα ντύσουμε το εξωτερικό μπροστινό μέρος του θεάτρου μας με εφημερίδα και αλευρόκολλα. Με αυτό τον τρόπο θα το κάνουμε πιο σκληρό για να μπορέσουμε μετά να το ζωγραφίσουμε. Περιμένουμε. Ξημέρωσε. Τώρα πια θα έχει στεγνώσει. Το βάφουμε με λευκή μπογιά για να μπορέσουμε μετά να το χρωματίσουμε όπως θέλουμε. Περιμένουμε λίγο ακόμη. Μελετάμε την αψίδα προσκηνίου του θεάτρου που έχουμε επιλέξει. Παρατηρούμε ότι αριστερά και δεξιά έχει 2 κίονες και τους σχεδιάζουμε και εμείς στην πρόσωψη του θεάτρου μας. Παίρνουμε το μαρκαδόρο και παίζουμε. Κάνουμε και κάποια σχέδια πάνω και κάτω. Θα γυρίσουμε το θέατρο που κατασκευάζουμε, θα βάλουμε την πρόσωψη πάνω στο τραπέζι και έτσι θα κοιτάμε την οροφή του από την έξω μεριά. Θα σχεδιάσουμε 2 παραλληλόραμα, ένα κοντά στην αυλαία και ένα πιο μακριά. Παίρνουμε το κοπίδι, πάλι προσοχή, και αφαιρούμε αυτά τα παραλληλόγραμμα που μόλις σχεδιάσαμε. Παιδιά, προσοχή με το κοπίδι.
Πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου μεγάλου. Τώρα θα βάψουμε κόκκινη την αυλαία. Συνήθως οι αυλαίες, δηλαδή οι κουρτίνες που χωρίζουν τους θεατές από τη σκηνή, είναι κόκκινο βελούδο. Βάζουμε και κάποιες άλλες πινελιές. Λίγο κίτρινο, λίγο κόκκινο, όπως σας αρέσει. Ξανασχεδιάζουμε πάνω από τις τέμπερες που μόλις περάσαμε κάποιες λεπτομέρειες που θέλουμε να φαίνονται πιο πολύ, όπως παραδείγματος χάρη οι πτυχώσεις της κουρτίνας. Προχτές που είχαμε μπει στο εργαστήριο του καλλιτέχνη, βρήκα ένα κομμάτι κόκκινο βελούδο και το πήρα μαζί μου. Θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε την αυλαία. Θα χρειαστούμε ένα ξύλο, ένα κομμάτι ύφασμα. Αν δεν έχετε κόκκινο βελούδο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο ύφασμα έχετε. Ένα ψαλίδι και πάμε. Για να περάσουμε το ξύλο στην πάνω μεριά του υφάσματος, θα φτιάξουμε 2 τρύπες. Να το, έτοιμο. Το σιδερώνουμε και λίγο. Σιδερώνουμε και ένα άλλο ύφασμα που έχουμε για να φτιάξουμε το σκηνικό μας. Και να η αυλαία μας, έτοιμη. Από μπορείς να μας πεις το μύθο του Ίκαρου. Σε ποια θάλασσα έπεσε? Στη θάλασσα που κολυμπάμε, κορίτσια. Στο Λαμαγάρι, στο Ικάριο Πέλαγος. Νίκο, κοίτα τι ωραία σχολείο που έχουμε. Κοίτα, ένα καράβι. Τώρα θα ζωγραφίσουμε το λαμαγάρι. Παίρνουμε το ύφασμά μας και με τις τέμπερες δημιουργούμε την αμμουδιά, τον ουρανό, τον ήλιο, τα σύννεφα. Και τέλος τη θάλασσα με τα κύματά της. Πολλά κύματα. Και το σκηνικό μας είναι έτοιμο για να το ρίξουμε στην πίσω μεριά του θεάτρου μας. Το λαμαγάρι. Νόλι, Άρτεμι, φτάσαμε στο λαμαγάρι. Σας εύχομαι να περάσετε πολύ ωραίες διακοπές και να κάνετε πολλά μπάνια. Σε παραλίες σαν κι αυτές που κολυμπούσαν η Μυρτώ, η Μέλια, ο Νόλις και η Άρτεμις. Γεια σας, παιδιά!